Ορίστε, κυρία Πατζή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε εδώ για το ζήτημα της ΕΥΠ. Κύριε Γεραπετρίτη, ξέρετε ότι είστε ένας πάρα πολύ αξιόλογος καθηγητής στη νομική, αλλά έχετε ένα θεματάκι εσείς και το σάπιο σύστημα που υπηρετείτε με το ψέμα. Διότι το όλα στο φως του κύριου Μητσοτάκη έχει μετατραπεί σε ένα ατελείωτο όλο στο σκοτάδι. Έχουμε όλες τις παθογένειες της κυβέρνησης. Επιβολή ερμητικής αδιαφάνειας. Απειλές από την κυρία Μπακογιάννη, μαφιόζικου τύπου, για το πώς ακριβώς χρόνια φυλακοί περιμένουν για κάποιο μάρτυρα, αν τυχόν επιχειρήσει να ανοίξει το στόμα του. Το φως που εσείς υποκριτικά υποσχεθήκατε σε αυτή τη βρώμικη υπόθεση. Πρόκειται για ένα θάνατο της δημοκρατίας. Μας οδηγείτε σε ένα υπερσυγκεντρωτικό πολίτευμα που θυμίζει τη Τουρκία, του Ερντογάν και του Όρμπαν. Μπορούμε πλέον να το ονομάσουμε ομερταπολίτευση. Ένα αυταρχικό δηλαδή πολίτευμα που κυριαρχεί συνενοχή και συγκάλυψη. Μαφιόζικη σιωπή μεταξύ κατεργαραίων. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που φαίνεται εντάσσεται στο ίδιο πάλι πλαίσιο, στο ίδιο σκεπτικό. Αντί να αναλάβετε την ακέραια πολιτική ευθύνη που σας αναλογεί, δηλαδή πάρα πολύ απλά πράγματα, να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και να πάμε σε εκλογές. Μας λέτε ότι πρέπει όλοι δήθεν να κάτσουμε από κοινού και να συζητήσουμε το τι μέλη γενέστε με την ΕΥΠ. Δηλαδή, να κάτσει ο θήτης και το θύμα, ο λύκος και το αρνί. Το πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι το εξής. Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα προϋποθέτει ότι οι παρακολουθήσεις έχουν γίνει νόμιμα, εξετάζονται απλώς κάποια θεσμικά κενά, το οποίο είναι λογικό και να υπάρχουν, για να γίνουν διορθώσεις. Δήθεν ότι μιλάμε για διαχρονικές παθογένειες, ενώ το θέμα μας είναι ότι, κοιτάξτε, εσείς έχετε πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη. Προσπαθείτε δηλαδή να αποφύγετε με επιτίδιο τρόπο το να διερευνηθούν οι αμυγώς πολιτικές ευθύνες που έχετε. Δεν έχουμε διαχρονικές παθογένειες, κύριε Γεραπετρίτη, κύριε της κυβέρνησης. Έχουμε ένα έγκλημα αυταρχισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για το οποίο τώρα σας έχουμε πιάσει τα πράσα. Υπενθυμίζω τα γεγονότα. Σε 7 Ιουλίου του 2019, η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίρνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Πολύ ωραίο εδώ. Την επόμενη ακριβώς ημέρα, 8 Ιουλίου, εξέδωσε την πρώτη κανονιστική πράξη. Το πέρασμα, δηλαδή της ΕΡΤ και του ΑΠΕΜΠΕ και ταυτόχρονα της ΕΥΠ απευθείας στον ίδιο, ως επικεφαλής. Τι σημαίνει πρακτικά όμως αυτό? Ότι θα λαμβάνετε πληροφορίες για πολιτικούς, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες. Μέσω της ΕΡΤ και του ΑΠΕΜΠΕ στέλνατε όμως τα ανάλογα μηνύματα, αν δεν συμμορφώνονταν με τα συμφέροντα που υπηρετείτε. Αυτό κάνετε 3 χρόνια τώρα. Αυτή είναι η επιτελική συγκεντρωτική πολιτική που έχετε επιλέξει και καλά κάνουμε και τη λέμε Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος σας. Η ΕΥΠ και τα πρακτορία ειδήσεων απευθείας στον Πρωθυπουργό, ώστε να συνεργάζονται άνθρωποι σας και να εκβιάζουν οποιονδήποτε αντιπολιτευόμενο πολιτικό και δημοσιογράφο σας προκαλεί φόβο. Από την ΕΥΠ ξέρατε πληροφορίες για πολιτικούς και δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, και μέσω της ΕΡΤ και ΑΠΕΜΠΕ στέλνατε τα ανάλογα μηνύματα σε όλο τον τύπο και φυσικά στα παπαγαλάκια σας. Τα έχουμε δει, θυμάστε, με την ΕΡΤ. Το μήνυμα ήταν, αν δεν συμμορφωθείτε, θα σας καταστρέψουμε. Παρόμοια βεβαίως έχει λειτουργήσει και η κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη. Ο υιός Μητσοτάκη όμως το έχει τερματίσει τελείως. Έβαλε ως επικεφαλής της ΕΥΠ έναν σκιουρτά, που δεν είχε τυπικά προσόντα, δεν είχε ούτε ουσιαστικά όμως. Υπεύθυνος πάλι, εδώ ήταν ο ανιψιός, το κ. Δημητριάδης, παρακολουθούσε αντιπάλους πολιτικούς και δημοσιογράφους. Μιλάμε για επιτελική συγγένεια. Ο κ. Πρωθυπουργός μας λέει ότι δεν ήξερε. Ενώ είχε βάλει ο ίδιος τον εαυτό του επικεφαλής. Πώς γίνεται να μην ξέρει, δηλαδή είναι ανίκανος ο Πρωθυπουργός? Μάλλον είναι και ανίκανος και ένοχος. Έτσι κάνετε και την Εξεταστική Επιτροπή, όπου φτιάξατε ένα προεδρείο, πάλι κατοδοκούν με δικά σας, με δικούς σας ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, και αποκλείσατε όλους τους σημαντικούς μάρτυρες, όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Επίσης, προσπαθείτε να βγάλετε τελείως από το κάδρο το μεγαλύτερο σκάνδαλο, που είναι το Predator.
Με το οποίο, για να το καταλάβει ο κόσμος εκεί που μας ακούει, είναι ότι παρακολουθούνται πολιτικοί μέσω μιας κάμερας και βλέπεις ανά πάσα στιγμή πού είναι, τι κάνει και με ποιον είναι. Αυτό είναι ντροπιαστικό, πραγματικά είναι ντροπιαστικό, για οποιονδήποτε άνθρωπο παρακολουθείτε με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθείτε να μας πείτε ότι δεν το χρησιμοποίησε η ΕΕΠ, αλλά οι ιδιώτες, είναι λογισμικό. Ωραίος εδώ. Αλλά γιατί δεν ενδιαφέρεστε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι ιδιώτες, ποιοι είναι αυτοί που έχουν κάνει τόσο κακό σε έναν πολιτικό αρχηγό ή και σε άλλους. Περίεργα πράγματα. Αυτό όμως τι αποκαλύπτει, την ενοχή σας. Τη συγκάλυψη την οποία προωθείτε στην πραγματικότητα. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μία από τις σημαντικότερες και πιο επικίνδυνες πλευρές της υπόθεσης είναι η ανάμιξη ενός μυστηριώδους τύπου, του Ταλ Ντιλιάν, ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, ο οποίος, πέρα από τα συστήματα Predator, που έχει μία παράξενη αγάπη και για τα στελέχη της ΕΕΠ, τα πρόσωπα της ασφαλείας σας. Εσείς όμως καλύπτεστε πίσω από το απόρριτο και με αυτόν τον τρόπο έρχεστε σε αντίθεση με όλους τους σημαντικούς συνταγματολόγους της χώρας. Δηλαδή με αυτούς, κύριε Κυραπετρίτη, που είναι στον δικό σας πολιτικό χώρο. Δεν είναι στην αριστερά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του απορρίτου ενώ καλύπτονται εγκλήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε υπευθύνη του το 2019 την ΕΕΠ. Μπορεί να άρει οποιοδήποτε απόρριτο αν θέλει, για να φωτιστεί επιτέλους να τελειώνουμε με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επιλέγει, είναι επιλογή του να μείνουν όλα στο ένοχο σκοτάδι. Το απόρριτο δεν μπορεί να ισχύει για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως σωστά έχει πει ένας πρώην υπουργός και αξιόλογος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Καστανίδης. Αν και ξέρει ότι μπορεί να μην συμφωνούμε καθόλου με το ΠΑΣΟΚ για την πορεία των μνημονίων κλπ, αλλά υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει καταστεί νεκρό γράμμα, αδιανόπου κάμισο. Έχουμε πλήρη αγνόηση και ανατροπή του συντάγματος. Τα ξέρετε, κύριε Γεωργιαπετρίτη, πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Τώρα, με την παρούσα πράξη, δεν ενισχύεται η διαφάνεια σε όλους τους τομείς. Γιατί δεν καταργείται η διάταξη του Μαρτίου του 2021, όπου εμποδίζει την ΑΔΑΕ να ενημερώνει εκ των υστέρων, ωραία, τους στόχους παρακολούθησης, για ποιο λόγο και τα μέτρα που συνέβη αυτό. Όπως στην περίπτωση του κυρίου Κουκάκη. Όπως είχε παρατηρήσει και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, δύο στελέχη της και δύο στελέχη της, η διάταξη που εισήχθη το Μάρτιο του 2021 από το κυβερνόν κόμμα παραβιάζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην προστασία του απόρριτου και της ιδιωτικής ζωής. Οι επιπτώσεις της ενισχύονται από την αυξημένη επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας, γενικά και αόριστα, για τη δικαιολόγηση παρακολουθήσεων. Βεβαίως, η μεγαλύτερη απόδειξη της ενοχής σας είναι η καταστροφή των αρχείων. Έτσι ακούγεται τουλάχιστον για τις παρακολουθήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Κουκάκη. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό. Έτσι ώστε να μην υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία σε κανένα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Εμείς πάλι, και ναι, τι λέμε εμείς ως Μέρα 25, ότι το ζήτημα των υποκλοπών είναι θέμα κατάργησης της δημοκρατίας. Εμείς μιλούσαμε εξ αρχής ότι η διακυβέρνησή σας ταυτίζεται με ανάλογες του Ερντογάν και του Όρμπαν. Δυστυχώς δικαιωνόμαστε. Πρόκειται για ένα πλαίσιο, δηλαδή ελαστικοποίηση δυνατότητας νόμιμης παρακολούθησης, που φτάνει στο σημείο να παρακολουθούνται 15.000 πολίτες, Έλληνες και Ελληνίδες. Να θεωρείται νόμιμη παρακολούθηση ενός πολιτικού αρχηγού της αντιπολίτευσης από μια υπηρεσία που υπάγεται στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Ένα πλαίσιο όμως που είχε επιτρέψει και επί των ημερών των συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ να παρακολουθούν τότε 11.000 πολίτες. Ένα πλαίσιο στο οποίο όμως συμφώνησε ακόμη και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Εδώ είναι το περίεργο. Και τώρα φέρεται να το έχει μετανιώσει. Γιατί το έχει μετανιώσει? Προφανώς για την νόμιμη επισύνδεση που έγινε στον πολιτικό αρχηγό του. Είδατε? Ένα πλαίσιο τέλος που σημαδίζει με άλλους παρόμοιους μηχανισμούς καταστολής, αυταρχισμού και παρακράτους. Σε αυτό το πλαίσιο είναι που πρέπει να αντιταχθούμε όλοι και όλες συνολικά. Γι' αυτό εμείς ως Μέρα 25 απαιτούμε το αυτονόητο, δηλαδή να διερευνηθούν και κάποια επιπρόσθετα πράγματα συγκεκριμένα. Τρία συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, για την παρακολούθηση των συντρόφων του ΚΚΕ, του Κοινοβουλευτικού Κόμματος. Δεύτερον, οι ενέργειες της ΕΕΠ όλα αυτά τα χρόνια μετά το 2005 για την αποτροπή της παρακολούθησης Ελλήνων και ελληνικών υπηρεσιών και θεσμών από ξένες υπηρεσίες και ιδίως από την NSA.
Θέτουμε σαν όριο το 2005, για ποιο λόγο, γιατί τότε υπήρχε η τεκμηριωμένη δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του δικού σας Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή. Τρίτον, ο ρόλος και η αναγκαία ενίσχυση της αρχής διασφάλισης του απορρίτου τηλεπικοινωνιών. Βεβαίως, οι παράνομες παρακολουθήσεις δεν είναι το μόνο έγκλημα κατά των θεσμών αυτής της κυβέρνησης. Συνοδεύουν ένα τεράστιο χρονικό σκανδάλων που καλύπτουν τα σημαντικά διεθνή μέσα που εσείς άλλοτε θεωρούσατε άριστα, αλλά τώρα τα απαξιώνετε. Δεν είναι και τόσο σημαντικά. Το φετινό καλοκαίρι, δυστυχώς, παρακολουθήσαμε όλοι, τις αποκαλύψε το διεθνή τύπο που αφορούσαν τις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων από το ελληνικό κράτος. Τις καταγγελίες που απέδωσε στη χώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Βλέπουμε όλοι και όλες καθημερινά το πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδοτεί την εσχοκέδεια της ολιγαρχίας, δηλαδή τον κύριο Βαρδινογιάννη, τον κύριο Λάτσι, τον κύριο Περιστέρη και τον κύριο Μυτιληναίο στην αγορά της ενέργειας. Σε βάρος δηλαδή των απλών ανθρώπων, του απλού ελληνικού λαού, για να περνάνε καλά 4 τύποι σε αυτήν την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να λυθεί αυτό πρέπει να γίνει εθνικοποίηση. Και αν δεν θέλετε να κάνετε εθνικοποίηση, να ακολουθήσετε τουλάχιστον μοντέλο όπως είναι η Ισπανία και η Γερμανία. Τελεία. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση για τον κόσμο που θα περάσει από μόνοι σας, λέτε, τα κυβερνητικά στελέχη, ότι θα περάσουν το χειρότερο χειμώνα από τη γερμανική κατοχή του 1941 και δεν τρέπεστε να κάνετε και δεν λέτε και τίποτα ουσιαστικό. Και τα 21 μέτρα παρεπτόντος που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι τα παίρνει από τη μία τσέπη του ελληνικού λαού και τα δίνει στην άλλη τσέπη. Ναι, με αυτόν τον τρόπο δεν είναι. Είναι διαχειριστική πολιτική, δεν είναι πολιτική που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον απλό και φτωχό, φτωχοποιημένο μάλλον Έλληνα που έχετε φροντίσει όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δηλαδή είστε κυβερνήσεις ειδικού σκοπού. Διαχειριστικές ομάδες εξουδετέρωσης του συντάγματος και του νόμου. Είναι κυβερνήσεις καταλήστευσης δημοσίων πόρων, αγαθών και αναδιανομής εισοδήματος προς τα πάνω πάντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι απλώς η πιο αλαζονική. Είναι η πιο λυσαλέα στην ιδεολειπτική της αιμονή ότι τα κάνει και όλα καλά. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται ως τιμητής, αντί να παρουσιάζεται ως απολογούμενος. Εμείς ως Μέρα 25, όμως, απαιτούμε από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει άμεσα, θεσμικά, ποιους ακόμα παρακολουθεί. Από πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, δικηγόρους, ανθρώπους, οι οποίοι ουσιαστικά συμφωνούν με αυτό το οποίο έχετε δημιουργήσει τα 3 τελευταία χρόνια. Να σταματήσει άμεσα κάθε τέτοια αδιανόητη παρακολούθηση. Να σταματήσετε το πέταγμα πάντα της μπάλας στην εξέδρα, των εξωτερικών εχθρών κλπ. Όλα αυτά δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν γιατί η ΕΕΠ του κ. Μητσοτάκη παρακολουθούσε δημοσιογράφους και πολιτικούς της αντιπάλους. Εσείς, τάχα μου, που κατηγορείτε συνεχώς όλους τους άλλους για λαϊκισμό και δημαγωγία και συνωμοσιολογία, εσείς είστε που πέφτετε στις πιο τραβηγμένες, εξωφρενικές και παράλογες συνωμοσιολογίες όταν έχετε πιαστεί ένοχοι. Τότε δεν σπειράζει, τότε είναι μια χαρά και ο λαϊκισμός και η δημαγωγία. Θέλετε μόνο να φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εσάς. Εμείς όμως ως Μέρα 25 έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών μπορεί να ξέρει τι γίνεται όταν πρόκειται για παρακολούθηση Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών. Το τονίζω, Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών. Να μπορεί να ελέγξει ακόμα και τον εισαγγελέα, ο οποίος υπογράφει αυτά που του δίνουν από την ΕΕΠ. Γιατί δυστυχώς, όπως είδαμε, έφεραν στον εισαγγελέα τεράστιους αριθμούς κάθε μέρα και δεν μπορούσε να ξέρει από πριν ποια είναι με την απαραίτητη ακρίβεια που χρειάζεται, ποιοι είναι αυτοί και για ποιο λόγο παρακολουθούνται. Όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν και να πορευτούμε προς τη δημοκρατική ομαλότητα. Κύριοι της κυβέρνησης, βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Δεν αρκεί μια δήθεν, τάχα μου δήθεν μάλλον, θεσμική συζήτηση για κανένα, για τα κενά που έχει αυτή τη στιγμή η νομοθεσία, που βεβαίως εσείς ίδιοι έχετε φέρει. Δεν τα φέραμε εμείς. Έχει έρθει η ώρα για ανάληψη πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Έχει η ώρα
για την ανατροπή αυτής της αλαζονικής κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και για ολική ρήξη με το απολυταρχικό ολιγαρχικό καθεστώς που τη στηρίζει. Έχει έρθει η ώρα για συνολική ρήξη με το μνημονιακό ζόφο που παράγει και τα φαινόμενα εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Για να κερδίσουμε την ανεξαρτησία μας, τη δίκαιη ανακατανομή του πλούτου επιτέλους, την επικράτηση του κράτους δικαίου με δίκαιο καταλογισμό. Είναι σε αυτό το συνολικό πλαίσιο πως Μέρα 25 εναντιωνόμαστε σε αυτή την προσπάθεια θεσμικής συγκάλυψης εγκλημάτων την οποία έχετε δημιουργήσει εσείς οι ίδιοι. Και γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε την ποινή. Ευχαριστώ πολύ.